Κλείνουμε τον δρόμο, ανοίγουμε την πόρτα για τη ζωή ήταν το σύνθημα της σημερινής κινητοποίησης που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία πολιτών μέσω του διαδικτύου στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτη, στο ύψος της Επισκοπής. Σε καμία περίπτωση δεν θα τα ξεχάσουμε. Επίσης, και εδώ και τελειώνω, για να ξυπνήσουμε τους μεγάλους να πάρουν θέση για το ΒΟΑΚ. Πριν 5 χρόνια έχασα το παιδί μου στο ΒΟΑΚ, ο οποίος για μένα δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας βόας ο οποίος καταπίνει τα παιδιά μας με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί. Και δυστυχώς από τότε έχουμε μετρήσει εκατοντάδες παιδιά και νέους ανθρώπους που χάνονται συνέχεια. Οι ψυχές των ανθρώπων που χάθηκαν στην άσφαλτο θα βρουν δικαίωση και θα αναπαυθούν μόνο όταν ο δρόμος αυτός γίνει για να κυκλοφορούν άνθρωποι. Γιατί επιτρέψτε μου, αυτός ο δρόμος είναι να κυκλοφορούν κάρα. Σήμερα είναι μια μέρα μνήμης για τα θύματα και ήρθαμε εδώ να θυμηθούμε αυτό που συνέβη και συμβαίνει συνέχεια στο βόρειο δικό άξονα. Αλλά είναι και ένα θέμα υπόμνησης από εμάς, να υπομνήσουμε το θυμό μας, την αγανάκτησή μας, για αυτό το οποίο δεν έχει γίνει τόσα χρόνια. Είναι ένας δρόμος της αρχές δεκαετίας του 70 και σήμερα το 2011 είναι ακόμα με τα ίδια γεωμετρικά στοιχεία. Δηλαδή ένας δρόμος ό,τι πρέπει για να σκοτώνονται όσοι τον διασχίζουν. Αρχές, φορείς και απλοί πολίτες εξέφρασαν την οργή και την αγανάκτησή τους για την κατάσταση του εθνικού οδικού δικτύου που θερίζει, όπως είπαν χαρακτηριστικά, καθημερινά ανθρώπινες ζωές. Έχουμε έρθει μια αντιπροσωπεία από την ομάδα μου, γιατί θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να τιμήσουμε όλους αυτούς που έχουν χάσει τη ζωή τους σε αυτό το δρόμο που λέγεται Εθνική Οδός, και κάθε άλλο παρά Εθνική Οδός είναι αυτός ο δρόμος. Η μέση ευρωπαϊκή θάνατη ανά εκατομμύριο κατοίκων είναι 80 στην Ευρώπη, στην Κρήτη υπερβαίνουν τους 200, στην Ελλάδα γύρω στους 120-130. Άρα είμαστε σε επίπεδο να διεκδικούμε την πρωτιά, αυτή τη θλιβερή πρωτιά σε επίπεδο Ευρώπης. Πλέον πρέπει να σταματήσει αυτό και θέλουμε εδώ και τώρα ένα καινούριο βόρειο οδικό άξονα, πραγματικά όμως να είναι εθνική οδός και όχι εθνική καρμανιόλα. Όλοι μαζί ένωσαν τις φωνές τους και επεσήμαναν την επιτακτική πλέον ανάγκη να σταματήσει η αιματοχυσία στην άσφαλτο. Δεν μπορούμε πια να μιλάμε για τροχαία ατυχήματα. Είναι όλα τροχαία δυστυχήματα και κάποιοι είναι υπεύθυνοι γι' αυτό. Έχω αντιμετωπίσει επανειλημμένα περιστατικά από τροχαία ατυχήματα και δυστυχώς έχω χάσει πάρα πολλές φορές ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε πολύ κακή κατάσταση στο νοσοκομείο. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, να αντιμετωπιστεί το μείζον θέμα των δρόμων στην Κρήτη και ειδικά του βόρειο-οδικού άξονα, ο οποίος είναι ένας δρόμος πεπερασμένος. Ο Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Αυλοποτάμου τέλεσε επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη όλων εκείνων που το νήμα της ζωής τους κόπηκε στο βόρειο-οδικό άξονα Κρήτης. Αιωνία, σήμερα όμως βρισκόμαστε εδώ για να πούμε όλοι μαζί ότι φτάνει πια. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να κάνουμε άλλο μνημόσυνα αυτών των ανθρώπων που φεύγουν με αυτόν τον τρόπο. Οι αναγκαίες παρεμβάσεις στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο του νησιού αποτελούν μονόδρομο για τους πολίτες, ενώ η έναρξη λειτουργίας της νέας αστυνομικής υπηρεσίας της τροχέας του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης σε συνδυασμό με τους σταθμούς του ΕΚΑΒ θα συμβάλλουν ουσιαστικά στην πρόληψη αφενός και αφετέρου στην άμεση επέμβαση στις περιπτώσεις τροχαίων ατυχημάτων.